η αχοκοκαλιά, ας πούμε, του βιβλίου βασίζεται σε μια μαρτυρία μιας γυναίκας από το Ευαλή που το 1922 ήταν 9 χρονών και πέρασε απέναντι από το Ευαλή μαζί με τη γιαγιά της, τη μητέρα της και τις δύο αδερφές της, 5 γυναίκες και ένα μωρό αβάστιστο αγοράκι. Και οι άντρες του σπιτιού που ήταν 7 άντρες, ηλικίας από 12 χρονών, αγόρια, αγοράκι, περίπου 50 που ήταν ο παππούς, φανταστείτε τώρα το καιρό εκείνο, νεότατοι άνθρωποι ήταν, έμειναν πίσω και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και αυτές οι γυναίκες επέζησαν όλες, δηλαδή από τα 13 άτομα που ήταν αυτές οι τρεις γενιές αυτής της ευρύτερης οικογένειας, επέζησαν οι 5 γυναίκες, με μεγάλο κουράγιο, δύναμη, αγάπη θα έλεγα και μεταξύ τους και προς τους άλλους, ευγνωμοσύνη για τη Μυτιλίνη που υποδέχτηκε και ευγνωμοσύνη για τη γενέθλια γη. Δηλαδή δεν έμειναν στο μίσος του πολέμου καθόλου, αλλά προχώρησαν με μια τρυφερή καλοσύνη και με μια ανθρωπιά που δεν τις άφησε ποτέ. Εσείς στο χώρο του βιβλίου έχετε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με παραμύθια, πως βλέπω εδώ στο βιογραφικό. Με παραμύθια, ναι, στην αρχή μόνο με παραμύθια. Ναι, αυτό το βιβλίο βέβαια απευθύνεται, είναι εντάσσεται και στη νεανική και όχι μόνο λογοτεχνία, από τις εκδόσεις Πατάκη να πούμε. Ναι, ότι... εγώ το έγραψα για μεγάλο βιβλίο, αλλά είναι αρκετά τυφερό για όλες τις ηλικίες. Από το τέλος δημοτικού και μετά για τα όριμα παιδιά, βέβαια. Ότι ξεκίνησα από το μυθικό λόγο στην ουσία και βρέθηκα σε αυτές τις μέρες στο Ευαλή που ομολογώ ότι δεν ήξερα τι ακριβώς έγινε και το βρήκα συγκλονιστικά αυτά που έγιναν εκείνες τις μέρες του ξεριζωμού. Ναι. Και μετά στο πέρασμα απέναντι που ήταν μια καινούρια ζωή που ήθελε όμως και αυτή η δύναμη, αντοχή, όλες τις ιδιότητες που έχουν οι ήρωες των παραμυθιών, τις είχαν αυτές οι ηρωίδες γυναίκες. Ναι. Αυτές που κατάφεραν να επιζήσουν και να ευτυχήσουν τελικά. Ναι, παντρέψατε ιστορικά γεγονότα, μνήμες, αφηγήσεις κυρίως. Από... ναι, και πολλές άλλες μαρτυρίες, πέρα από αυτή τη βασική μαρτυρία. Ναι. Βρήκα πολλές λεπτομέρειες και σε άλλες, μεμονωμένες μαρτυρίες μικρασιατών, που υπάρχουν παντού και φυσικά υπάρχει και μυθοπλασία για να ζωντανέψω αυτές τις μνήμες. Και η μυθοπλασία βέβαια βασίζεται στους δικούς μου συγγενείς, στις δικές μου μνήμες από τη Μυτιλίνη, στη μοναδική φορά που πήγα στο Ευαλή και συγκλονίστηκα γιατί μου νόμιζα ότι θα ζήσει πάντα εκεί. Σε βαθμό να μην θέλω να ξαναπάω για να μην χαθεί αυτή η μοναδικότητα αυτής της εμπειρίας. Ναι. Σχεδόν όλοι το αισθάνονται αυτό. Κυρίως όσοι, ναι, όσοι έχουν βιώματα ή έτσι αφηγήσεις από την, ναι, ζωή τους με δικά τους αγαπημένα πρόσωπα. Ναι, ακριβώς. Η καταγωγή από εκεί. Όλα αυτά, ναι, είναι. Τώρα το βιβλίο βέβαια κυκλοφορεί νομίζω τις επόμενες ημέρες. Ναι, κανονικά μέσα στη βδομάδα. Τώρα, αν κάτι περίεργο γίνει, θα είναι στα χέρια. Θα κυκλοφορήσει βεβαίως και εδώ στα βιβλιοπωλεία της Μυτιλίνης, του νησιού και όχι μόνο. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι οι εκδόσεις λόγω και των 100 χρόνων θα έχουν δώσει έτσι ένα ιδιαίτερο βάρος στο συγκεκριμένο πόνιμά σας, βιβλίο σας. Ναι, πάντα δίνουν. Οι εκδόσεις Πατάκη, εντάξει, θέλουν τα βιβλία του πάντου. Και με την ευκαιρία αυτή βέβαια, αυτό το μήνυμα που στέλνετε μέσα από το βιβλίο σας. Το βιβλίο είναι κατά βάση είναι αντιπολεμικό βέβαια. Ο πατέρας μου που γεννήθηκε το 10, το 22 ήταν 12 χρονών και θυμόταν πάρα πολύ καλά που ήρθαν οι συγγενείς από τη Μικρασία και κοιμήθηκαν στρωματσάδα τα παιδιά και που υπήρχε αυτή η οδύνη. Αλλά θυμόταν και το 23 που μετά τη συνθήκη της Λοζάνης έγιναν οι ανταλλαγές των πληθυσμών που οι αγαπημένοι τους γείτονες της διπλανής πόρτας, αυτό έλεγα πριν, που ήταν μια τουρκική οικογένεια, έφυγαν με μεγάλη στεναχώρια από τη γιαγιά μου, ναι, όπως έλεγε ο πατέρας μου,
γιατί ήταν η πιο στενή της φύλη. Δηλαδή, μεταξύ των λαών δεν υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε, εντάξει, στην πολιτική ο πόλεμος είναι άγριο πράγμα, διεύει τον άνθρωπο που λέει και πάλι σε κάποιο σημείο η γιαγιά. Ναι. Εκεί και είχαν γίνει απίστευτα πράγματα και από τις δυο μεριές βέβαια. Αλλά εμένα η ιστορία μου βασίζεται σε αυτά τα θύματα κατά κάποιο τρόπο που επέλεξαν να μην εγκλωβιστούν στη θυματοποίηση.